Πόσα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας? Υπολογίζουμε ότι γεννιούνται περίπου 800 παιδιά με εγγενετής, δηλαδή συγγενείς καρδιοπάθειες στην Ελλάδα κάθε χρόνο, διαφόρων ειδών και τύπων, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Κάποιες από αυτές είναι ήπιες παθήσεις που ή αυτοϊώνται ή μπορεί να μην χρειαστούν κάποια σοβαρή θεραπεία, χειρουργική ή άλλη. Υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι σοβαρές παθήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην νεογνική ηλικία και τα ενδιάμεσα. Υπολογίζουμε ότι 400 με 500 καινούργια παιδιά το χρόνο χρειάζονται παιδοκαρδιοχειρουργική θεραπεία είτε νωρίς στη ζωή ή λίγο αργότερα. Τι εξελίξεις έχουμε στην αντιμετώπιση τους? Οι εξελίξεις διαχρονικά είναι πάρα πολύ θετικές, γιατί τα παλιότερα χρόνια η θνητότητα αντιμετώπισης μιας τέτοιας καρδιοπάθειας σε ένα νεογέννητο ήταν πολύ μεγάλη, 70%, και σήμερα έχουμε καταφέρει τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά να επιβιώνουν, δηλαδή η θνητότητα είναι κάτω από 5%, και όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά να έχει πάρα πολύ καλή μακροπρόθεσμη πρόγνωση, πολύ καλή ποιότητα ζωής, και τις περισσότερες φορές τα παιδιά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εννοείται ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, γι' αυτό χρειάζεται η διαρκής προσπάθεια και αυτό είναι και το αντικείμενο των επιστημονικών συνεδρίων που επικεντρώνονται στο θέμα των συγγενών καρδιοπαθειών, δηλαδή των εγγενετής καρδιοπαθειών, για να δούμε τα νεότερα δεδομένα, τι εξελίξεις υπάρχουν, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ποια είναι τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το συνέδριο? Το συνέδριο αυτό, που είναι ένα πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας, είναι η μεγαλύτερη καρδιολογική εταιρεία παιδών στην Ευρώπη. Συνεργάζεται με παιδοκαρδιολογικές εταιρείες από την Ασία, την Ιαπωνία και τις άλλες υπήρους. Επίσης συνεργάζεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, με τις παιδοκαρδιοχειρουργικές εταιρείες, γιατί η φροντίδα των παιδιών απαιτεί μία συνεργασία των χειρουργών, των καρδιολόγων παιδών και βέβαια των άλλων συναφών ειδικοτήτων, εντατικολόγων, ενεσιολόγων κλπ. Επομένως, σε αυτό το μεγάλο συνέδριο αναπτύσσονται θέματα τα οποία αφορούν και καθαρά χειρουργικά προβλήματα και καθαρά καρδιολογικά προβλήματα και συνεργασία όλων αυτών για την επίλυση των προβλημάτων. Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να πούμε ότι θα εξεταστούν θέματα που αφορούν την μετάθεση των μεγάλων αγγείων, τις κυανοτικές καρδιοπάθειες, τις αποφρακτικές παθήσεις, την πρόληψη, την μακροπρόθεσμη πρόγνωση, τον προαθλητικό έλεγχο, τις αρρυθμίες, τις μεταμοσχεύσεις στα παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα της θεματολογίας, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολύ αξιόλογο αυτό το συνέδριο.